Πάρα πολύ. Και ελπίζω σύντομα να σας χάνουμε στις Αγγλό και για να δημιουργήσω όχι μόνο... Ναι, ναι. Όχι έτσι μόνο επίσημη επίσκεψη. Επίσημη επίσκεψη στη Ζάκυνθο πραγματοποίησε την Παρασκευή η πρέσβυρα της Βρετανίας, Κέιτ Σμιθ. Η κυρία Σμιθ συναντήθηκε διαδοχικά με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Λευτέρη Νιωτόπουλο και τον Δήμαρχο Παύλο Κολοκοτσά, με τους οποίους είχε πολύ ωραίες συνομιλίες για τις σχέσεις Βρετανία-Ζακύνθου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τουριστικό τομέα. Το 45% των επισκεπτών στο νησί προέρχεται από τη Βρετανία, ενώ ο νούμερο ένα αγαπημένος προορισμός των Βρετανών σε όλο τον κόσμο δεν είναι άλλος από το Λαγανά. Η κυρία Σμιθ ενημερώθηκε για τα ζητήματα ασφάλειας στο νησί, με δεδομένη την παραβατικότητα στο Λαγανά και τα συχνά επεισόδια στα οποία εμπλέκονται νεαροί Βρετανοί, όσο και για το θέμα της ασφάλειας στους δρόμους, αφού και εκεί σημειώνονται συχνοί τραυματισμοί με τις γνωστές γουρούνες. Υπάρχουν προβλέψεις για μέχρι 20% αύξηση. Η κυρία Σμιθ ζήτησε εξάλλου να ενημερωθεί για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των νυχτερινών κέντρων στο Λαγανά και το σερβίρισμα των αλκοολούχων ποτών, αλλά και το καθεστώς που διέπει τις ενοικιάσεις τετράτροχων μοτοσυκλετών, τις γνωστές γουρούνες. Η Βρετανίδα πρέσβυρα ζήτησε τη στήριξη της Δημοτικής και της Αστυνομικής Αρχής του νησιού για την πρόληψη επικίνδυνων συμβάντων. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία, που απευθύνεται σε νεαρούς τουρίστες, θα ήταν θετική η συνδρομή του Δήμου Ζακύνθου, καθώς, όπως είπε, η προσπάθεια εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις δράσεις του Δήμου. Στο τέλος των επισκέψεων, η κυρία Σμιθ δέχτηκε δώρα από τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο του νησιού και διαβεβαίωσε ότι οι στενές ιστορικές, εμπορικές και τουριστικές σχέσεις και η συνεργασία Βρετανία-Ζακύνθου θα συνεχιστούν στις ίδιες στέρεες βάσεις.